Δεκάδες κρούσματα γαστραντερίτιδας καταγράφονται σε ημερήσια διάταξη στο νησί της Γάβδου στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με γιατρό του νησιού, καθημερινά σπέβδουν στο ιατρείο περίπου 20 ασθενείς. Η συμπτωματολογία κατά πλειοψηφία είναι ελαφρά και πολύ λίγα είναι τα βαριά περιστατικά. Συμβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δηλαδή είχαμε και πέρυσι και βέβαια τα δείγματα με το νερό τα στείλαμε αφού είχε τελειώσει η τουριστική σεζόν και βγήκαν καθαρά. Οπότε πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος τώρα βασικά. Τους που έρχονται δηλαδή και είναι κάποιοι που παθαίνουν αφυδάτωση σοβαρή. Τα υπόλοιπα έχουν πιο ελαφριά μορφή, ας πούμε. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, κάτι θα κάνουν να υποθέτω. Ο Γενικός Γιατρός του Αγροτικού Ιατρείου ζητά την παρέμβαση της πολιτείας προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί αν τα κρούσματα οφείλονται στη μόλυνση του νερού. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να το δουν αν υπάρχει πρόβλημα με τις υποδομές εδώ πέρα. Δεν είναι με τα πηγάδια, ξέρω εγώ τι γίνεται με τα πηγάδια. Το νερό αυτό, ας πούμε, πρέπει να είναι μολυσμένο και μπορεί να έχει να κάνει με την κατάσταση των βόθρων. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά, αφού και πέρυσι πάλι κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν καταγραφεί κρούσματα γαστραντερίτιδα στο νησί. Πέρυσι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα επίσης. Και φέτος, απλά ναι, πέρυσι είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο. Ενώ φέτος ξεκίνησε τώρα, πριν από μια εβδομάδα. Οι γιατροί του νησιού καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την περίθαλψη των ασθενών, ενώ ο Δήμος παρακολουθεί το φαινόμενο. Ωστόσο, λόγω των πολλαπλών περιστατικών, ήδη καταγράφονται ελλείψεις σε φάρμακα. Έχουμε μείνει εμείς από αλμόρα π.χ., από ηλεκτρολίτες και από αντιεμετικά. Θα μας στείλουν κάποια αύριο. Αλλά υπάρχει ανάγκη, δηλαδή, όποιος αν έρθει κάποιος από τα Χανιά ή από Αθήνα. Γιατί και το φαρμακείο απέναντι δεν έχει, ας πούμε, να μας στείλει πριν πέραν πάνω από μία συσκευασία που το χρειαζόμαστε.